Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, υγεία, πάνω απ' όλα, υγεία στους αθλητές, οι οποίοι είναι το επίκεντρο του αθλήματος, και να έχουμε μια καλή μπασκετική χρονιά, την οποία τη χρειαζόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Άρη με την προσέλευσή τους και με την βοήθειά τους, την πίεση που εξάσκησαν πάνω στους παίκτες μας. Τους βοήθησαν ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη διάρκεια του παιχνιδιού που, εάν μου το λέγατε πριν τον αγώνα, θα μπορούσα να σας πω ότι δύσκολα θα μπορούσαμε να αντέξουμε ως το τέλος 45 λεπτά να παίζουμε, λόγω του ότι ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι για τόσο σκληρό παιχνίδι και σε τόσο μεγάλη διάρκεια. Από εκεί πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Την καλή εμφάνιση μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μας παίξανε με τον Τσόχλα και τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, δύο παίξεις που συνεργάζονται χρόνια και ξέρουν απ' έξω πώς να πάρει ο ένας τη θέση του άλλου, με τα short rolls, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα σταματήσουμε, και σίγουρα ανέβηκε πάρα πολύ ο Σμιθ. 22 πόντους μου φαίνεται έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση, κάτι το οποίο μας δημιούργησε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, οι οποίοι κατέβαλαν και υπερέβαλαν, μπορώ να πω, τους εαυτούς τους. Σκεφτείτε ότι όταν τραυματίστηκαν οι δύο παίκτες, εκείνη τη στιγμή είχε δύο κράμπες και δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Τάλτον. Με δυσκολία μπήκε και συνέχισε. Δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα και κενό και το χρονικό διάστημα. Αλλά και τα άλλα τα θέματα, ότι όσο περνούσε ο καιρός, ο χρόνος, σίγουρα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς. Βέβαια, η νίκη είναι το επιστέγασμα και πιστεύω ότι εάν μπορέσουμε να κραποθούμε από αυτή τη νίκη και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος σε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που να φέρει τα αποτελέσματα που θέλει ο κόσμος του Άρη.